Ένας από τους λόγους που ελήφθη η απόφαση για αυτή την καραντίνα αυτής της εβδομάδος ήταν το προηγούμενο της Θεσσαλονίκης. Ακριβώς. Τότε κάποιοι λοιμοξιολόγοι μας έλεγαν ότι θα έπρεπε να γίνει καραντίνα στη Θεσσαλονίκη πριν τη γιορτή του Αγίου Δημητρίου. Εμείς από σεβασμό στην παράδοση, στην Ορθοδοξία, στην πίστη, δεν βάλαμε καραντίνα πριν τη γιορτή του Αγίου Δημητρίου. Καταρχάς να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι ο εμβολιασμός στη χώρα μας προχωράει με ικανοποιητικό ρυθμό, με μεθοδικότητα, με ασφάλεια, με διαφάνεια και το κυριότερο χωρίς λάθη. Όπως άλλωστε λέει και ο σοφός ελληνικός λαός μας, όποιος βιάζεται, σκοντάφτει. Υπάρχει αυτό το δίωρο μετά τη λήξη του μαθήματος, πόσο χρόνο θα έχει ο μαθητής για να επιστρέψει στο σπίτι του από την ώρα που τελειώνει το μάθημα? Δεν ξέρω αν είναι δίωρο. Δεν μπορώ να το πω αυτό, αλλά πάντως δεν είναι απεριόριστος ο χρόνος. Ναι. Δεν μπορώ να το πω γιατί δεν το ξέρω. Φεύγει το παιδί, πάει στο σχολείο, έχει αυτή τη βεβαίωση από το λύκειο ή από το γυμνάσιο ότι μπορεί να μετακινηθεί, τελειώνει το μάθημα και παραμένει με την παρέα του στην πλατεία. Ποιος θα τον ελέγξει, τι πρέπει να έχει μαζί του, πώς θα γλιτώσει, να το πω έτσι, το πρόστιμο ή αν θα υπάρχει πρόστιμο σε αυτά τα παιδιά? Θα υπάρχει πρόστιμο στα παιδιά τα οποία δεν τηρούν τους κανόνες, οι οποίοι είναι κανόνες για όλο τον πληθυσμό. Δεν είδα να ανασύρατε κάποια δικιά μου δήλωση για το θέμα, γιατί εγώ προσωπικά για το θέμα αυτό δεν είχα τοποθετηθεί. Γιατί χρειαζόταν δηλαδή να χτυπηθεί ο άνθρωπος ο οποίος ήταν ακινητοποιημένος κάτω? Εγώ δεν θέλω, βλέποντας ένα περιστατικό, να παίρνω, βγάζω αποτελέσματα και να βγάζω συμπεράσματα. Θα είναι απαράδεκτο. Σε ποια περίπτωση μπορεί αυτό να δικαιολογείται και με βάση και τους κανόνες εμπλοκής που υπάρχουν πάντα? Και εγώ θέλω να μου πείτε, όλη αυτή η βία που ασκήθηκε, γιατί η αστυνομία ενδεχομένως αν άσκησε μια υπέρμετρη βία, γιατί δέχθηκε αυτή την επίθεση, γιατί οι διαδηλωτές, οι οποίοι έπρεπε να διαδηλώσουν ειρηνικά. Στη συγκεκριμένη περίπτωση πάντως, εξ όσων μπόρεσα να δω, οι δύο άνδρες είναι κινητοποιημένοι στο έδαφος. Λοιπόν, δεν είναι σε θέση δηλαδή, εντάξτε, να ασκήσει. Δεν είστε συνήγορος του πολίτη, όχι, δεν κάνετε εξέταση. Το ξαναπώ ότι όσα εμβόλια έρχονται στην πατρίδα μας, τόσα θα γίνονται. Το πρόστιμο μάλιστα για τους παραβάτες, για όσους επιμένουν συνειδητά να παραβιάζουν τα μέτρα, θα αυξηθεί από τα 300 ευρώ στα 500. Όμως ως μια ένδειξη καλής θέλησης και εμπιστοσύνης, εγώ είμαι επιθυμένος να κρατήσω το πρόστιμο στα 300 ευρώ για μία εβδομάδα. Γιατί πρέπει να συγκρινόμαστε στους εμβολιασμούς? Είναι μπροστά χώρες πουθενά, που είναι καλύτερα, μισό λεπτό, η Ρουμανία, η Πολωνία, η Ουγγαρία από την Ελλάδα, η Κροατία. Γιατί να είναι καλύτερα αυτές οι χώρες? Τι χαρακτηριστικά έχουν αυτές οι χώρες που μόλις αναφέρατε? Έχουν περάσει κομμουνισμό, έχουν καταλάβει ότι η ασυδοσία και η ανομία, η διαρκής αντιδραστικότητα των αριστεραίων είναι έγκλημα. Ναι. Τα έχουν αποβάλει αυτά τα πράγματα από τη δημόσια του ζωή και αποδίδουν πολύ καλύτερα σε οργανωτικό επίπεδο. Να το. Και να χαρακτηρίσω την κυβέρνηση βαθύτατα αποτελεσματική και τον πρωθυπουργό μας Κυριάκο Μητσοτάκη θεόπεμπτο. Και αυτή την κρίση την έχει χειριστεί ένας υπουργός και υπάρχουν αυτά τα αποτελέσματα. Λογικό είναι να παραμένει στη θέση του, τουλάχιστον μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η μάχη και αυτή η κρίση. Πάντως, είναι τιμή μου. Είναι τιμή μου. Και θέλω να σας πω ότι έχω δεθεί άρρηκτα με αυτούς τους ανθρώπους. Με τις νοσηλεύτριες, με τους τραπεζοκόμους, με τις καθαρίστριες, με τους γιατρούς, με τους ανθρώπους που φυλάνε τα νοσοκομεία, με τους διοικητικούς. Συγκλονιστική. Δεσμεύομαι ότι η επόμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα είναι η κυβέρνηση των καλύτερων, των πιο ικανών.